Στην αναγέννηση, λίγες μόλις ημέρες μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την επικύρωση της παραμονής στη Β' Εθνική Κατηγορία, υπάρχουν βουνόια εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την περσινή χρονιά και με τις οφειλές ποδοσφαιριστές που διατήρησαν την ομάδα στην κατηγορία. Η δέσμευση του Προέδρου, που έγινε γνωστή στους αρχηγούς του και την Όμαυρο στη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή, ήταν πως μέχρι τα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε θα έχουν τακτοποιηθεί ως προς οφειλές τους. Η δεύτερη εκκρεμότητα που υπάρχει και που χρήζει άμεσης λύσης είναι το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Ο Περικλής Αμανατίδης έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την αγκή του κινούμενο και τη νέα χρονιά και απομένει ένα ακόμη ραντεβού με τον Πρόεδρο ώστε να μπουν οι υπογραφές στα συμβόλαια και ακολούθως να αρχίσει να σχεδιάζεται η ομάδα. Προτεραιότητα αποτελεί και η διεύρυνση του ΔΣ της ΠΑΕ και η οριστική συμφωνία με τον Μάκη Τσάντζο, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην ΠΑΕ και μαζί με την τεχνική ηγεσία θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των πλάνων για τη νέα χρονιά. Το κλείσιμο των παραπάνω θεμάτων αποτελεί την προϋπόθεση να προχωρήσουν τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα των κινούμενων που έχουν να κάνουν με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών τα οποία λήγουν τον επόμενο μήνα. Με το θέμα των δανεικών που έχει αναγέννηση από την ΑΕΚ, αλλά και με το θέμα των μεταγραφών και της ενίσχυσης εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Β' Εθνικής.